Στιγμές χαράς για μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες που απόλαυσαν τις ομορφιές της φύσης, που είναι γεμάτη χρώματα και αρώματα, διανύοντας μια διαδρομή 15 χιλιόμετρων. Παίρνω ένα ποδήλατο και... Και όλα αυτά στο πλαίσιο του ποδηλατικού γύρου παιδιάδας, ο οποίος πραγματοποιείται για 12η χρονιά με δρόμους να πλημμυρίζουν με ποδήλατα. Μια όμορφη γιορτή, μια γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή του περιβάλλοντος, μια γιορτή της κοινωνίας που συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, υπέροχα. Και να είμαστε υγιείς. Η διαδρομή, η παρέα, έστω ο γιος μου, κάνω μαζί τη διαδρομή, μας αρέσει. Πριν 10 χρόνια ξανά είχα πάρει μέρος και είπα και φέτος να δούμε στις δυνάμεις. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση 6 συλλόγων πολιτιστικών που για 12 χρόνια τώρα έχουν κατεφέρει με φοβερή συνεργασία να κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτό το πανηγύρι που βλέπετε. Πρόκειται για μια αθλητική δράση που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, ποδηλάτες και θεατές, καθώς σχετίζεται με την ιστορία, την παράδοση και το περιβάλλον, στέλνοντας το μήνυμα για τη θέση που πρέπει να έχει το ποδήλατο στην καθημερινότητα, ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς και ως ήπια μορφή άσκησης. Βλέπετε ότι ό,τι έχει γίνει πλέον θεσμός για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για μια προβολή των χωριών μας και του τόπου μας. Κάθε χρόνο είμαι και πιο συγκινημένη για τη μεγάλη γιορτή αυτή της Άνοιξης του ποδηλάτου που ο κόσμος το περιμένει, τα παιδιά, ποδηλάτες, θεατές. Έχει βαθιές ρίζες γιατί συνδέει την άθληση με την φύση, αξιοποιώντας όλα όσα έχουν γίνει τόσα χρόνια με τον ποδηλατικό γύρο της παιδιάδας, προγραμματίζουμε να τον αναβαθμίσουμε. Με αφετηρία τους Αποστόλους, οι ποδηλάτες διέσχισαν τα χωριά Σαμπά, Ζωφόρη, Βόνη, Γαλατά, Θραψανό και κατέληξαν στην περιοχή Λιβάδες, σε μια ξέχαστη βόλτα στην ανοιξιάτικη φύση. Και έχει πάντα επιτυχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ήταν και ο σκοπός εξ αρχής για μας. Θα δούμε και τις ομορφιές της περιοχής μας. Εξάλλου η παιδιάδα μας έχει άπειρες ομορφιές, τα χωριά μας. Εγώ προσωπικά είχα να πάρω μέρος πολλά χρόνια. Και εμείς θα το στηρίζουμε όσο μπορούμε. Είναι μια πολύ όμορφη διασκεδαστική ημέρα που ενώνει έτσι και όλα τα χωριά. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω. Οι μεγαλύτεροι αναβίωσαν εικόνες από άλλες εποχές, από τότε που οι άνθρωποι μετακινούνταν στην έφορη παιδιάδα με τα ποδήλατά τους. Πηγαίναμε στο σχολείο, στο καστέλι με το ποδήλατο. Οι γονείς μας πηγαίνανε τεχνίτες, μαστόροι, στα διάφορα χωριά. Το συμμετέχω πάντοτε, άριστα. Αλλά έχω δίπλωμα από το 54. Το δίπλωμα ποδήλατου δεν υπάρχει, είναι κοιμήλιο αυτό. Είχα το όνειρό μου το ποδήλατο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν πολιτιστικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας.